Ο Δήμος Θάσου, σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του τείχους ανοσίας, μέσω της εμβολιαστικής τους κάλυψης, οργανώνουν κατοίκον εμβολιασμού σε άτομα με χρόνια προβλήματα μετακίνησης από τις 30 Ιουλίου έως και τις 6 Αυγούστου. Ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για την ενίσχυση του τείχους ανοσίας των πολιτών από την COVID-19, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης. Ακριβώς, σε συνεργασία με την 4η ΥΠΕ, ναι, θα οργανώσουμε μία εβδομάδα κατοίκον περιορισμό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα είναι από 37 μέχρι 6-8, Παρασκευή σε Παρασκευή, εκτός φυσικά από το Σαββατοκύριακο, και γι' αυτό θα είναι μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, η οποία θα κάνει αυτή την εργασία, τον εμβολιασμό. Γι' αυτό καλούμε όσους επιθυμούν, όσους ανθρώπους έχουν χρόνια προβλήματα κινητικά κυρίως, αλλά και άλλου είδους προβλήματα που καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση ή πάρα πολύ δύσκολη την προσέγγιση στο κέντρο υγείας για εμβολιασμό, να δηλώσουν στα τηλέφωνα που έχουμε ανακοινώσει το ονοματεπώνυμά τους και το ΆΜΚΑ, ώστε να δημιουργήσουμε τη λίστα, να φτιάξουμε δηλαδή τη λίστα αυτών των ανθρώπων που θέλουν να εμβολιαστούν, να τη δώσουμε στην 4η ΥΠΕ και στο κέντρο υγείας για να μπορέσουν οι γιατροί να τους κάνουν το εμβόλιο στο σπίτι τους. Ίσως να εντείνεται και η προσπάθεια αυτή εκ μέρους της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, βλέποντας και την μεγαλύτερη πλέον ανάγκη να εμβολιαστεί έστω και ένας σε καθημερινή βάση πολίτης. Και γι' αυτό το λόγο να παίρνει μεγαλύτερη έμφαση αλλά και επικοινωνία η διαδικασία η συγκεκριμένη. Φυσικά και κατά τη δική μου άποψη έπρεπε και νωρίτερα να ενταθεί αυτή η προσπάθεια. Όπως και οι Δήμοι θα βοηθήσουν και σε αυτή τη διαδικασία τώρα, ίσως θα έπρεπε και νωρίτερα να... Νομίζω ότι κανένας δήμαρχος, κανένας δήμος δεν θα αρνούνταν την βοήθεια προς οποιαδήποτε υγειονομική περιφέρεια, προς το Υπουργείο Υγείας σε κάθε περίπτωση, προς την πολιτεία, προς την κατεύθυνση της εμβολιαστικής κάλυψης.